Στο δημοτικό στάδιο Ηλίου θα πραγματοποιηθεί το τέταρτο τουρνουά της Rugby League, στο οποίο συμμετέχουν η ΑΕΚ, ο Προμηθέας και ο Πυρίχιος, και το οποίο θα κρίνει κατά πάσα πιθανότητα και τον πρωταθλητή της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Είμαι μαζί με τον Κωνσταντίνο Ρούσο, παίχτη της ΑΕΚ. Κωνσταντίνε, καταρχάς, πολλά συγχαρητήρια για το σημερινό κύπελο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια μεγάλη επιτυχία για την ομάδα σου, μια μεγάλη μέρα. Πώς σου νιώθεις? Όντως. Για το συγκεκριμένο τουρνουά η προετοιμασία ήταν αρκετά δύσκολη, λόγω του ότι είχαμε αρκετούς τραυματισμούς των παιδιών και άλλα παιδιά δεν μπορούσαν να συμμετέχουν λόγω προσωπικών υποχρεώσεων που είχαν. Οπότε η προετοιμασία του αγώνα έγινε με αρκετές δυσκολίες. Ένα τουρνουά σαν και αυτό είναι πάντα απαιτητικό, γιατί οι αγώνες από ό,τι είδατε είναι καταιγιστικοί, είναι back-to-back, οπότε κατά κύριο λόγο παίζει μεγάλο ρόλο το fitness. Εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά, τα παιδιά ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ καλά. Πιστεύω ότι νικήσαμε λόγω ψυχής και λόγω πάθους κυρίως, όχι λόγω της ποιότητάς μας. Αλλά όλα καλά, ήταν το τρίτο κύπελο το οποίο πήρε η ομάδα. Και σε αυτό το παιχνίδι είχαμε πάλι παιδιά τα οποία έπαιξαν για πρώτη φορά, που είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί καταλαβαίνετε ότι η ομοιογένεια χαλάει όταν μπαίνουν καινούργια παιδιά. Αλλά παράλληλα είναι και το ευτύχημα, γιατί έχουμε φτάσει τόσο μέσα στη σεζόν και παρόλα αυτά ακόμα παιδιά κάνουν τον ντεμπούτο τους, έτσι, δηλαδή παίζουν για πρώτη φορά. Οπότε διπλά συγχαρητήρια για αυτά τα παιδιά τα οποία ανταποκρίθηκαν, έτσι, γιατί από ό,τι βλέπετε το σπόρο είναι απαιτητικό από μόνο του. Όχι μόνο να μπουν σε μια ομάδα η οποία είναι αρκετά προχωρημένη. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι πολλά συγχαρητήρια. Να σε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Έχω δίπλα μου τον Γιάννη Ζάχου, έναν από τους πιο παλιούς παίχτες της ομάδας της ΑΕΚ. Καταρχάς, πολλά συγχαρητήρια για την σημερινή νίκη. Ευχαριστούμε. Ήταν ένα δύσκολο τουρνουά. Είδαμε δύο διαφορετικά παιχνίδια για την ΑΕΚ. Το πρώτο παιχνίδι το πήρατε με μεγάλη ευκολία, με μεγάλη άνεση, θα λέγαμε. Στο δεύτερο, ζοριστήκατε περισσότερο και χρειάζεται να κάνετε μια μεγάλη ανατροπή. Αλλά τέλος, καλό, όλα καλά. Ναι, παίξαμε πρώτη. Οπότε αυτό προσθέτει κούραση. Στο τελευταίο είχαμε ξεμείνει από δυνάμεις. Οπότε ήταν πιο δύσκολο να ακολουθήσουμε τις τακτικές μας. Κάναμε κάποια λάθη. Αυτά τα τουρνουά είναι απαιχτών. Η δυσκολία τους είναι ότι ο χρόνος είναι λίγος. Οπότε αν κάνεις ένα λάθος είναι δύσκολο να το επανορθώσεις. Εμείς ήμασταν τυχεροί. Δεν αφήσαμε το παιχνίδι, το κυνηγήσαμε μέχρι τέλους και καταφέραμε να το πάρουμε. Σημαντική μέρα για την ομάδα, ακόμη πιο ξεχωριστή και για εσάς προσωπικά, γιατί αμέσως μετά την απονομία ακολούθησε και η ατομική σας βράβευση για την προσφορά σας στο σύλλογο. Ναι, όντως δεν το ήξερα, ήταν μια έκπληξη της Ομοσπονδίας. Είναι η τρίτη ομάδα στην οποία παίζω. Πάντα βοήθησα να στηθούν και οι προηγούμενες ομάδες. Πάντα βοηθούσα και στην Ομοσπονδία ό,τι χρειαζόταν, και στην οργάνωση των τουρνουά και στις προπονήσεις των παιχτών και στην εθνική ομάδα σαν βοηθός του προπονητή και σαν γυμναστής. Είμαστε λίγα τα άτομα που ασχολούμαστε με το Rugby League. Έχουμε ένα οικογενειακό κλίμα και προσπαθούμε να βοηθήσουμε σε όλες τις δουλειές. Δηλαδή όλοι εκτός από το να παίζουν προσπαθούν να βοηθήσουν όσο μπορούν και να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να προωθήσουν το άθλημα. Μπράβο! Μπράβο! Μπάλα! Ο έφορος του τμήματος της ΑΕΚ είναι κοντά μας, ο Νίκος Ζιάκας. Ένα τουρνουά πολύ επιτυχημένο για την ΑΕΚ έφτασε στο τέλος του. Είδαμε τα πανηγύρια στο τέλος των αγώνων, το κύπελο στην ΑΕΚ. Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας? Ήταν η αποκορύφωση όλης της χρονιάς. Προπονούμαστε καθημερινά για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Ο σκοπός ήταν να κερδίσουμε, να φτάσουμε στην κορυφή με διαφορά και με μια γνωστική αναμένη. Να πάμε και εκεί πέρα στον Πυρίχιο να παίξουμε και να πάρουμε το πρωτάθλημα όπως παίρνει και έξω από τα τμήματά της.
είναι ουσιαστικά όλα αυτά μια δικαίωση των κόπων σας όλη την χρονιά. Γενικότερα, αυτή η χρονιά τι γεύση αφήνει στην ΑΕΚ? Αυτή τη στιγμή μας αφήνει λίγο μια γλυκόπικη γεύση, γιατί δυσκολευθήκαμε λίγο στην αρχή να βρούμε και γήπεδο και να φτιάξουμε το τμήμα, γιατί είμαστε καινούργιο τμήμα. Φέτος το δημιουργήσαμε το καλοκαίρι. Αλλά μετά από 6 μήνες προπονήσεις και αγώνες, το αποτέλεσμα είναι αυτό που είδατε όλοι σήμερα με νίκη και στα δύο παιχνίδια. Και νομίζω αφήνει και, και τον κόσμο ικανοποιημένο, αλλά και εμάς. Είχαμε και μια μεγάλη εναλλαγή συναισθημάτων, έτσι. Στα τελευταία λεπτά, στο τελευταίο παιχνίδι, η ΑΕΚ κατάφερε και πήρε και την νίκη. Ήταν το παιχνίδι που έκρινε το πρωτάθλημα, η αλήθεια είναι. Γιατί με νίκη της ΑΕΚ, η ΑΕΚ ξέφυγε στη βαθμολογία, ενώ άμα έχανε, υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να χάσει και το πρωτάθλημα. Δεχτήκαμε γκολ στο 90 και βάλαμε γκολ στο 91. Ήταν, νομίζω, γνώριμο συνέστημα και στους οπαδούς της ΑΕΚ. Ζήσαμε πάλι τρελοκομείο για ακόμη μια φορά, όπως και στο handball, και στο volley, και στο μπάσκετ, και στο ποδόσφαιρο, ζούμε και στο rugby. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια. Και εμείς, να είστε καλά. Το τουρνουά εδώ στο Δημοτικό Στάδιο του Ηλίου μόλις έχει ολοκληρωθεί. Η ΑΕΚ ήταν η θριαμβεύτρια. Η ΑΕΚ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια, καθώς νίκησε και τα δύο της παιχνίδια κόντρα στον Προμηθέα και τον Πυρίχιο. Και το τέλος αυτής της διοργάνωσης βρήκε τους παίκτες της Ένωσης να πανηγυρίζουν έξαλλα το τρόπαιο αυτό. Από το Δημοτικό Στάδιο Ηλίου για το nstv.gr, Ανδρέας Λεκάκης.